Αλλά συμφωνώ, πιστεύω ότι οι περισσότεροι, όσοι με γνωρίζετε, θα γνωρίζετε ότι έχετε να κάνει με έναν αντικειμενικό άνθρωπο, ο οποίος δεν παρασύρεται από καταστάσεις και επιδετούς, δεν πτωείται από τίποτα, έχει δική του θέση, δεν περιμένει να του δώσει αξιώματα ή χρήματα το σύστημα ώστε να ρυθμίσει ανάλογα τη συμπεριφορά του, τα λέει στα ίσα και είναι σε μια φάση πια που δεν φοβάται κανέναν. Διότι από ένα σημείο και μετά όταν φτάσεις, δεν μπορεί να σε χτυπήσει κανένας ή τουλάχιστον δεν μπορεί να σε πονέσει το χτύπημα κανενός, αν το αποτολμήσει. Σύμμαχό μου, έχω δύο πράγματα. Τη βιογραφία μου, είναι γνωστή και αναρτημένη σε αυτούς που ενδιαφέρονται, και την ιστορία. Διότι αφήνοντας βιβλία με καταγραφές και ντοκουμέντα, είναι η άμυνα και η ασπίδα σου. Και να πω και μία λέξη που είπα προημερών, όχι ωραία, και η πιθανή εκδίκησή σου. Οποιοδήποτε με πείραξαν, είτε είναι δημοσιογράφοι κακεντρεχείς και πληρωμένοι, δηλαδή πουλημένοι, είτε είναι κομμάτι της δικαιοσύνης, το γνωστό κομμάτι της δικαιοσύνης που ή τα παίρνει ή που είναι θελότυφλο και οργανέτο, είτε συγκροτήματα ή συγκροτηματάκια που και αυτά καμιά φορά μπορεί να ενοχληθούν ή να ενοχλήθηκαν, δεν θα ξεχάσουμε ότι τα συγκροτήματα αυτά, ξέρουμε όλοι ποια είναι η ποιότητά τους, η καθαρότητά τους και η ιστορία τους, και βέβαια και ξέρουμε και πάρα πολύ καλά, όσοι δεν ξέρετε, ας το πληροφορηθείτε επιτέλους ποιος είναι ο ρόλος τους. Σημερινό θέμα λοιπόν, και ένα από τα τελευταία θέματα που θα θίξω, όπως είπα στην αρχή, και το λέω αυτό γιατί θα αποδείξω και είναι, για όσους γνωρίζουν και βλέπουν, είναι οφθαλμοφανές, ότι πλέον είμαστε σε μία εντός της πορείας και του σχεδίου μιας πολιτικής, υποκριτικής, μασκαρεμένης έλεγα, δημοκρατίας, στην πραγματικότητα δικτατορίας. Δεν ισχύει το Σύνταγμα, δεν ισχύουν οι ηθικοί κανόνες και δεν ισχύουν και οι λαϊκοί κανόνες, οι κανόνες του δικαίου και της επιθυμίας, της επιλογής του λαού. Έχουμε κυβερνήσεις που εξυπάτησαν το λαό, έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες δηλαδή έχουν υφαρπάσει την ψήφο του λαού και στρέφονται εναντίον του λαού, και όταν δουν τα ζόρια, όχι μόνο στρέφονται και πτωχεύουν και καταδυναστεύουν και καταβασανίζουν τον ελληνικό λαό, αλλά συγχρόνως διαγράφουν στο πιτς φυτίλι συνταγματικά άρθρα για να διευκολυνθούν στη δουλειά τους την δικτατορική. Είναι δυστύχημα που οι φίλοι και συνάδελφοί μου, οι δημοσιογράφοι και οι συγγραφείς, δεν είπαν λέξη, δεν είδαν τίποτα, απλώς έχουν τις εκπομπούλες τους, αρπάζουν λεφτά, λιβανίζουν το σύστημα και λιβανίζονται από το σύστημα και όλα τραβάνε την πορεία τους. Είναι μια άλλη δικτατορία. Είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό ότι η δικαιοσύνη, δυστυχώς, διορισμένη από τους πολιτικούς, είναι στην επιφάνεια δικαιοσύνη με δέλτα κεφαλαίο και στην πραγματικότητα είναι υπηρέτες του συστήματος και των κρατούντων. Και θέλω να χαιρετήσω και τιμώ, εγώ αν και διανοούμενος, αισθάνομαι ντροπή για τη διανόηση και ντροπή για τη δημοσιογραφία. Γράψαν μαύρες σελίδες, θα μου πεις και επί Χούντας το 67, τα ίδια κάνανε, υπάρχουν οι κατάλογοι, τα ονόματα. Τιμώ τους επιστήμονες. Τιμώ δικηγόρους, νομικούς, έγκριτους δικαστικούς, συνταγματολόγους και ξανά δικηγόρους, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, που ελιδωρείτο από δημοσιογράφους, είπαμε οι δημοσιογράφοι είναι το πιο ξεφτυλισμένο και πουλημένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Γράψε το αυτό. Θα το πούμε πολλές φορές. Τιμώ λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είπανε, παιδιά, αυτό που λέω και εγώ δηλαδή, παιδιά, η Χρυσή Αυγή είναι ένα ηλίθιο, βάρβαρο, άσχετο, φασιστικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο
οφείλει τη δόξα του στη δυσαρέσκεια και στο πάθος για εκδίκηση και για τιμωρία του ελληνικού λαού που καταστράφηκε, που το κατέστρεψαν όχι η Χρυσή Αυγή, όχι η Χούντα του 67, αλλά η πολιτική από το 81 και μετά. Και κυρίως η σημερινή. Κυρίως η της τελευταίας εσοδείας των 5-6 ετών το κατέστρεψαν. Και βρήκε από κούμπι εκδίκηση, μοχλό εκδίκησης, τον μπαμπούλα, τον βλάκα που λέγεται Χρυσή Αυγή. Και ένας λαός που πιστεύουμε όλοι στο υποτιθέμενα αλάθητο ένστικτό του, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι ένας λαός ότι είναι σεβαστός και ότι όταν επιλέγει είτε για λόγους κρίσεως και αξιολόγησης, είτε για λόγους εκδίκησης και τιμωρίας, επιλέγει τη Χρυσή Αυγή, δεν μπορούμε να μην το σεβαστούμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια χούντα, όχι των συνταγματαρχών, των πολιτικών, χούντα αστυνομικών, στρατιωτικών, πολιτικών και δικαστικών, η οποία με άλλα λόγια, αλλά με τις ίδιες πράξεις, δυναστεύει ένα λαό και κουτσουρεύει ένα σύνταγμα. Ξεφτυλίζει μια ιστορία και ένα έθνος. Και ελπίζω, επειδή ξέρω ότι η ιστορία είναι ανελαίτη, ότι θα τιμωρηθεί γι' αυτό η χούντα αυτή. Θα πληρώσει. Προσπαθεί να ειροποιηθεί ότι χτύπησε ένα φασιστικό κόμμα μαζί τους. Αλλά πώς να χτυπήσεις? Να χτυπήσεις κοινοβουλευτικά, νόμιμα, συνταγματικά και γινόμενος εσύ σαν εξουσία, σαν κόμμα, σαν δημοκρατία, ελκυστικότερος από τους χρυσαυγίτες. Όχι να χτυπήσεις τους λάτρεις της χούντας με χουντικό τρόπο, διότι τότε σε τι διαφέρεις? Μια επάρατη είσαι κι εσύ. Και αυτό παρατηρήσαμε τις τελευταίες μέρες. Και επειδή δεν μπορώ να αναλύσω γιατί είναι χούντα και γιατί έχει καταργηθεί το Σύνταγμα, το αφήνω αυτό σε τυχόν συνταγματολόγους που θα ακούσετε, που θα δείτε, που θα διαβάσετε ή σε αυτά που θα βγουν μετά τον πυρετό αυτής της ιστορίας, θα βγουν στη φόρα πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ίσως και αυτό που είπα εξ αρχής εγώ, ότι όλη η υπόθεση, και όταν λέω όλη, εννοώ όλη, μπορεί να ήταν μια στημένη προβοκάτσια για να καταργήσουν ένα κόμμα το οποίο δεν μπόρεσαν να καταργήσουν με επιχειρηματολογία, με συμπαθητικότητα, να ανοίξουν την αγκαλιά τους στο λαό και να τους αγκαλιάσει ο λαός, αλλά είναι εχθρική προς ένα λαό, καταστροφική προς ένα λαό και κοιτάνε να χτυπήσουν απλώς αυτούς που θεωρούν ότι ο λαός προτίμησε ή θα προτιμήσει στερώντας τους την εξουσία. Δηλαδή με άτιμα μέσα. Αντί να γίνεις ελκυστικότερος για να κερδίσεις ψήφους, σκοτώνεις, να μην το πω άδικα, να το πω όμως αντισυνταγματικά, τον αντίπαλό σου. Παράνομα. Μετά από το φόρο τιμής προς τους επιστήμονες, ολίγους δικαστικούς, πολλούς νομικούς και αρκετούς βουλευτές νομικούς, όπως ο κύριος Καπερνάρος, που ξέρουν τα πράγματα καλύτερα από όλους τους άλλους, μετά το φόρο τιμής αυτό, θα πω και τη φεδρή πλευρά της όλης της ιστορίας, γιατί έχουν πλάκα και οι χρυσαυγίτες από την άλλη μεριά, θύματα σήμερα, αλλά τι πλάκα, πλάκα, ε. Χτυπήθηκαν από μια χουντική διαπόμπευση, αυτή που υπέστημε εμείς το 67, το 71 εγώ, όταν συνελήφθη από τη Χούντα, μια διαπόμπευση, μια ξεφτύλα, εμένα με είχαν στην πρώτη σελίδα φωτογραφία σαν να ήμουν κανένας ληστής των σπηλαίων. Και υπέστησαν τα ίδια τα οποία υμνούν και ευαγγελίζονται. Υμνούν και ευαγγελίζονται τη Χούντα του Παπαδόπουλου. Και υπέστησαν συμπεριφορά από τον Σαμαρά αυτή τη συμπεριφορά του Παπαδόπουλου που οι ίδιοι υμνούν. Άσχετα ο Σαμαράς αδικεί τον εαυτό του που ήρθε σε επίπεδο του 67 και αυτό το πληρώσει πολύ ακριβά ο κύριος Σαμαράς, θα δεν το ξέρει γιατί είναι αφελής. Όμως, και δεν ακούει και εμάς. Όμως δεν πάβει να έχει την πλάκα το πράγμα ότι να πει κάποιος στους χρυσαυγίτες ότι καλά, εσείς Παπαδόπουλο δεν υμνείτε? Ναι. Πατακό δεν υμνείτε? 21 Απριλίου σημαίζει, σηκώνετε, ναι. Τώρα γιατί φωνάζετε που έχετε υποστεί μία ανάλογη συμπεριφορά και μάλιστα ελαφρότερη? Διότι σας συλλάβανε παράνομα, παράνομα,
σας διαπόπευσαν παράνομα, σας εξευτέλισαν παράνομα, ναι, τουλάχιστον δεν σας έδιραν, δεν σας βασάνισαν και δεν ακολούθησαν τις διαδικασίες αυτές της Χούντας. Δηλαδή αυτό που υμνείτε το υποστήκατε και μάλιστα κατά 100%, κατά 50% καλύτερο. Δεν σας το είπε κανένας αυτόν τον Χρυσαυγητών. Μιλάτε εσείς και να παραπονεθώ εγώ ο Χατζηδάκης που ξέρω τι θα πει σύνταξη, σύνταγμα και τι θα πει αξίες. Εντάξει, να παραπονεθείτε εσείς που υμνείτε αυτά, που οι αντικειμενικοί δημοσιογράφοι και αναλυτές δεν αποδέχονται και απορρίπτουν. 100 χρόνια σας λέγαμε, τι θέλετε ρε παιδιά, αφού έχετε συμπάθεια του κόσμου, αφού έχετε ρέντα, τύχη, πάτε καλά, την 21η Απριλίου και το Χίτλερ, τι τους θέλετε, τόσο κολλημένοι είσαστε. Μπορείτε ας πω εγώ 10% που μπορεί να γίνει και 20% να το κάνετε 40% άνετα. Διότι ο εχθρός μας είναι η πολιτική εξουσία η σημερινή. Ο μεγάλος εχθρός και ο μεγάλος καταστροφέας είναι η πολιτική από το 80 και μετά. Τι σας χρειάζεται ο Παπαδόπουλος, παιδιά. Όταν χρεωθείς τον Παπαδόπουλο, θα χρεωθείς τα βασανιστήρια, θα χρεωθείς την Κύπρο, θα χρεωθείς την κατάργηση του συντάγματος, θα χρεωθείς την παλάβρα του, 1002. Τι το θες τον Παπαδόπουλο. Μα λέει ήταν τίμιος. Βεβαίως και ήταν τίμιος. Ήταν ευθύς, βεβαίως και ήταν ευθύς. Ήταν αξιωματικός, βεβαίως ήταν αξιωματικός του τιμημένου ελληνικού στρατού. Μέχρι εκεί τον τιμώ. Και είπα έξω από τη φυλακή ο Παπαδόπουλος και γιατί να μην πάρει τη σύνταξή του. Γιατί τα γαλόνια του δεν τα κέρδισε με αγώνες, με μάχες, με πολέμους, με στράτευση. Τι σχέση έχει, με ποιο δικαίωμα εσύ πολιτικά διαλύτη, τεμπέλη, που δεν έχει πάει ούτε φαντάρο, κόβει τον Παπαδόπουλο τη σύνταξη και του Πατακού και δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Και του κρατά φυλακή 600 χρόνια, ενώ το αδίκημά του είναι να κάτσουν να φάνε 10 χρόνια και να κάτσουν 5 και να βγουν. Αλλά οι χρυσαυγίτες δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Έχουν άγνοια, έχουν σκότος, μαυρίλα όπως είναι η φανέλα τους. Δεν ξέρουν τι τους συμφέρει και τι τους συμφέρει, πέρα από ότι δεν ξέρουν ποιο είναι το καλό και το ωραίο και ποιο είναι το άσχημο και το κακό. Και καβαλάνε λάθος άλογα και τους οδήγησαν στην καταστροφή της τελευταίας ελπίδας του ελληνικού λαού για εκδίκηση. Διότι πραγματικά η τελευταία ελπίδα του λαού, του ελληνικού λαού για εκδίκηση, δεν ήτανε η Χρυσή Αυγή με την έννοια να κυβερνήσει ή η Χρυσή Αυγή με την έννοια ότι πιστεύει στον Παπαδόπουλο και στον Πατακό. Ήταν η Χρυσή Αυγή για να χάσουν τον ύπνο τους. Να πούνε κοίτα ποιους θεωρεί ο ελληνικός λαός καλύτερος από εμάς. Τους πρίγκιπες της δημοκρατίας. Τα μούτρα τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από να τους στείλεις στο διάβολο και να ανεβάσεις ψηλά στο 30% τη Χρυσή Αυγή. Και όμως δεν το κάνουν. Δεν το σκέφτηκαν. Θα μου πεις είναι ανώριμοι. Ναι. Είναι φανατικοί. Ναι. Είναι σκοτεινοί. Ναι. Τι θα πω τότε εγώ. Καλά να πάθουν. Βρήκαν ευκαιρία οι άλλοι να τους τη φέρουνε και καλά τους την κάνανε. Συγχρόνως όμως, και εδώ είναι το σημείο, το ενδιαφέρον, να εκτεθούν. Διότι ο τρόπος με τον οποίο τους τη φέρανε, τρέμοντας από αγωνία μην χάσουν την εξουσία, τους εκθέτει για πάντα. Για πάντα τους εκθέτει. Για πάντα. Αυτή η στιγμή δε, οι πολιτικοί που εκτίθενται λέμε, θα χρειαστεί να σηκώσουν και ένα άλλο πολύ μεγάλο βάρος. Κύριε Δημοκράτη, κύριε Νόμιμε, κύριε Συνταγματικέ, για μένα δικτάτορα συγκεκαλυμένε, πώς συλλαμβάνεις χωρίς επάρκεια νόμων και ενοχών και εξευτελίζεις και ταπεινώνεις και διασύρεις ένα κόμμα, μάλλον μία ομάδα βουλευτών, ναι, που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Τι έχεις εντύπωση, χτυπάς τον Κασιδιάρη και τον πώς το λένε τον άλλον, αυτούς τους άσχετους, τη χάρπας τους και όπως είπα εγώ και το ξαναλέω, βλάκες στο τετράγωνο. Προσέβαλες τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, είτε σου αρέσει είτε όχι,
είτε κάνει λάθος είτε όχι, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να του πεις επλανήθη ο λαός και τον επαναφέρουμε στην τάξη. Το δικαίωμα αυτό δεν το παρέχει το Σύνταγμα. Ο ελληνικός λαός, πλανημένος ή όχι, ήθελε τη βλακώδη αυτή την ηλίθια Χρυσή Αυγή. Εσύ πώς μπήκες στη μέση? Έχεις το δικαίωμα να περιφρονήσεις τη δημοκρατική και ελεύθερη και κατά κρίση του βούληση του ελληνικού λαού? Και μόνο γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί είναι ένοχοι. Οι άνθρωποι αυτοί, αν θα έρθει κάποιος καλλιέργης που εγώ εύχομαι ή οτιδήποτε άλλο μέσα στην πορεία της ιστορίας, θα την πληρώσουν πολύ ακριβά, όχι ειδικά για τους Χρυσαυγίτες, αλλά γιατί περιφρόνησαν τη βούληση και την επιλογή του ελληνικού λαού από φόβο και μόνο μην χάσουν την εξουσία, τα κλεμμένα, τα δικά τους, τα κλεμμένα των φίλων τους, διότι όπως ξαναείπα, βρήκανε αστραπιαίας δράσης, αμέσως ενέργειας δικαστικούς, και αυτοί θα λογοδοτήσουν στην ιστορία. Ετοιμάζω βιβλίο για αυτούς και το ξέρει ο Παντελής αυτό πολύ καλά, ότι ετοιμάζεται βιβλίο, τα είπαμε, βαρβά το βιβλίο, τα λέει πολλά μέσα το βιβλίο αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, οι δικαστικοί, συνυπεύθυνοι για αυτή την τραγωδία, για αυτή την ιστορία, την τόσο ξεφτιλιστική, για όλους αυτούς, όπου το σύστημα έσπευσε να κάνει τα πάντα εντός 24 ώρου και ούτε να συλλάβει μια ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα ενός νόμιμου κόμματος, άσχημου για μένα, αλλά νόμιμου πάντως για το λαό μας, ενώ επί 3 χρόνια η ίδια δικαστική εξουσία με τους ανώτατους, με τα γαλόνια τους εδώ, και η αστυνομία και η πολιτική, άλλα γαλόνια εκεί, με τις λιμουζινάρες και με το χρήμα μας, το χρήμα της φτώχειας μας και της πείνας μας, για τη λίστα Λαγκάρτ και άλλους τόσους από άλλες λίστες και άλλους τόσους που τους ξέρουμε και μας ξέρουν που έχουν κατακλέψει και ληστέψει τον ελληνικό λαό και έχουν βγάλει 200 δις έξω κλεμμένων χρημάτων, εκεί δεν υπήρχε αστραπιαία ενέργεια. Όχι, για αυτούς καλύπτε τους, είναι δικοί μας. Έχουν δώσει και σε εμάς μίζες. Εμείς μοιραστήκαμε τον πλούτο του λαού αυτού, το φάγαμε. Εκεί σιωπή. Εκεί δεν υπάρχει ταχύτης. Εκεί η δικαιοσύνη περιμένει. Το θέμα τον Αναστασιάδη 5 χρόνια. Δεν τον έγινε, είναι διευθυντής εφημερίδας. Δεν τον πειράζει κανένας για τα 5 εκατομμύρια στη βαλίτσα. Εκεί δεν βιαστήκαμε. Μόνο για τους Χρυσαυγίτες έχουμε βιασύνη και ενδιαφέρον δικαστικό. Γιατί από εκεί κινδυνεύουμε να χάσουμε τα οφήκια. Καταλάβατε, αγαπητοί φίλοι? Καταλάβατε. Και επειδή λοιπόν καταλάβατε και θα καταλάβετε ότι είμαστε πλέον εντός μιας δικτατορίας, ο Χατζηδάκης από εδώ και πέρα δεν θα καταγγέλει επωνύμως, διότι μετά θα μου έρθουν χαράματα να ξαναμαγκώσουν πάλι, να μου σπάσουν πάλι την πόρτα η νέα χούντα του Σαμαρά. Και γι' αυτό θα λέω υπονοούμενα, αλλά όχι πια έτσι. Σημερινή εκπομπή αγανάκτησης και θυμού και καταγγελίας κόντρ λαμούτρ είναι.